Χαίρομαι πάρα πολύ που σας υποδέχομαι σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου και είναι πραγματικά μια σημαντική στιγμή για σας, μια σημαντική στιγμή και για μας, καθώς μπορούμε πια με τον πιο επίσημο τρόπο να πούμε ότι ένα αίτημα του αναπηρικού κινήματος, ειδικά των ανθρώπων που πάσχουν από βαριά αναπηρία, γίνεται επιτέλους πράξη. Θυμάμαι τις πρώτες μας συζητήσεις με το Στέλιο για το ζήτημα του προσωπικού βοηθού και με είχε ευαισθητοποιήσει τότε στην ανάγκη να υπάρχει μια ουσιαστική κρατική παρέμβαση για να αντιμετωπιστεί αυτή η εκκρεμότητα και να μπορείτε να έχετε μια υποστήριξη χρηματοδοτούμενη από το κράτος που να σας επιτρέψει να καλύπτετε τις βασικές σας ανάγκες, να είστε αυτόνομοι και δημιουργικοί. Και είστε όλοι σας πολύ δημιουργικοί άνθρωποι και έχετε αποδείξει ότι μπορείτε να ξεπερνάτε και τα πιο δύσκολα εμπόδια που σε εμάς μπορεί να φαίνονται αξεπέραστα. Προχωράμε λοιπόν στην υλοποίηση αυτού του θεσμού. Σε πρώτη φάση, όπως έχουμε πει πιλωτικά από την Αττική, αλλά με γρήγορη επέκταση σε 4 ακόμα περιφέρειες της χώρας. Είναι μια πρωτοβουλία που χρηματοδοτείται όχι μόνο από το ΕΣΠΑ, αλλά και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το τονίζω αυτό επειδή ακούμε πολύ συχνά μια κριτική ότι το Ταμείο Ανάκαμψης αφορά μόνο κάποιες μεγάλες επιχειρήσεις, λίγους, εν πάση περιπτώσει. Εσείς είστε η καλύτερη απόδειξη ότι αφορά όλους τους συμπολίτες μας, ειδικά αυτούς που έχουν την μεγαλύτερη ανάγκη. Και πιστεύω ότι έχουμε επίσης οργανώσει μια διαδικασία η οποία είναι γρήγορη, είναι διαφανής, είναι μια διαδικασία που θα γίνονται οι επισκέψεις στο σπίτι σας και όχι αλλού. Και θα περιμένω με πολύ μεγάλη χαρά όταν με το καλό οι πρώτοι προσωπικοί βοηθοί πιάσουν δουλειά για να μπορείτε να μας μεταφέρετε και τις δικές σας εμπειρίες και να δούμε πώς προχωρώντας προς τα μπρος μπορούμε να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο αυτόν τον σημαντικό θεσμό. Είναι μία μόνο πτυχή μιας ολοκληρωμένης πολιτικής που έχουμε για τα άτομα με αναπηρία. Θα έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Είναι μια οριζόντια δράση την οποία αναπτύσσουμε εδώ στην γραμματεία της κυβέρνησης υπό την Υπουργό Επικρατείας τον κύριο Γεραπετρίτη, ο οποίος συντονίζει όλα τα συναρμόδια Υπουργεία. Αλλά να ευχαριστήσω και την Υφυπουργό, γιατί έβαλε πολύ ενέργεια και προσπάθεια στην υλοποίηση αυτού του θεσμού. Και πάμε για περισσότερα. Οπότε και πάλι ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα, γιατί γίνεται γενικότερα ένα πρώτο βήμα για την Αλεξάνδρεια Βίωση. Ευρωπαϊκή Μέρα Αλεξάνδρεια Βίωση, λοιπόν, 5 Μαΐου, και ο προσωπικός βοηθός αποτελεί τον πρώτο, έναν από τους βασικούς πυλώνες για να μπορέσει ο ανάπηρος να ξεπεράσει τα εμπόδια που έχει χτίσει η κοινωνία ως αυτό και να έχει μια ζωή η οποία την ονειρεύεται όπως την ονειρεύεται, όπως την θέλει, με τις δικές του επιλογές, με τις δικές του επιθυμίες και με τις δικές του ανάγκες να εκπληρώνονται. Όπως κάνει ο κάθε πολίτης σε μια δημοκρατική χώρα. Έτσι λοιπόν θεωρώ, Πρωθυπουργέ μου, πως μαζί με την πολύ καλή δουλειά που έχει γίνει από το Υπουργείο Εργασίας και συγκεκριμένα από την Υφυπουργό κυρία Δόκα Μιχαλίδου, έχει γίνει ένα μεγάλο βήμα για να γίνει η Αλεξάνδρεια Βίωση ένα αίτημα, όπως είπατε, πολλών ετών των αναπήρων και του αναπηρικού κινήματος για να μπορούν να έχουν τη ζωή που θέλουν. Οι πόντες ήταν κλειστές, υπήρχε μία δέσμη, υπήρχαν λόγια, ότι θα γίνει, ναι το θέλουμε, ναι θα το κάνουμε, αλλά όταν ερχόντουσαν οι κυβερνήσεις, από το θα δεν γινόταν ποτέ πράξη. Όμως είχες το πείσμα, είχες τη θέληση, είχες την αποφασιστικότητα και αυτό το όραμα
ένα βασάκι μπροστά με τη δικιά σου πρωθυπουργία και με το σχέδιο που έφτιαξε το Υπουργείο. Αυτό που είναι το επόμενο βήμα να γίνει είναι να γίνει, να γίνει γρήγορα, να εκτελεστεί σωστά και να έχει καθολική εφαρμογή για όλη την Ελλάδα, γρήγορα, άμεσα, όσο γίνεται πιο άμεσα, και χωρίς δυσκολία, και να δούμε όσο γίνεται, και το ξαναλέω αυτό, άμεσα, να δούμε ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζονται, γιατί είναι κάτι καινούριο για την Ελλάδα, είναι κάτι παλιό για το εξωτερικό, και να δούμε πόσο μπορούμε άμεσα να λύσουμε τις όποιες δυσκολίες έχουν εμφανιστεί ή θα εμφανιστούν. Ξέρω ότι θα το κάνεις, ξέρω ότι έχεις το όραμα να δεις να ελοποιείται απροποιημένα, να ελοποιείται σωστά και να εφαρμόζεται για όλους. Και θεωρώ ότι μαζί με αυτό το πρώτο βήμα μπορεί να γίνει ακόμα πολλά περισσότερα βήματα για να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο η ζωή των αναπηρών. Ο Στέλιος είναι μπροστά μας τώρα και θέλω να το θυμίσω και να μοιραστώ μαζί σας ότι πάνε πάνω από 10 χρόνια που με πλησίασε σε μία εκδήλωση και μου λέει: έχω ένα όνειρο. Λέει, να έχουμε έναν άνθρωπο δίπλα μας, να μπορούμε κι εμείς να είμαστε κοινωνικοί και να είμαστε ανεξάρτητοι. Και του λέω: Στέλιο, λέω, δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποια κυβέρνηση που μπορεί να μας το πραγματοποιήσει αυτό το όνειρο. Και εγώ το έχω αυτό το όνειρο. Ευτυχώς δεν τον αποθάρρυνα και ευτυχώς ο Στέλιος συνέχισε μαζί με άλλους ανάπηρους συνανθρώπους μας και καταφέραμε σήμερα με τη σημερινή κυβέρνηση και ουσιαστικά πραγματοποιείται αυτό το οποίο φάνταζε αδύνατο. Εγώ, όπως είπε και ο Στέλιος, πραγματικά πιστεύω και θέλω να γίνει όσο γίνεται πιο γρήγορα να υλοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα με τις πιο κατάλληλες συνθήκες, να πάει πανελλαδικά γιατί και στην υπόλοιπη επικράτεια υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, είσαι ακόμα μεγαλύτερο από αυτό της Αττικής. Καλησπέρα και εμένα. Καταρχάς, πάνω από όλα, ευχαριστώ που μας έχετε υποδεχτεί εδώ. Θα ήθελα να πω ότι όταν άκουσα για το προσωπικό βοηθό στη χώρα μας, η χαρά ήταν τεράστια. Για μένα, ειλικρινά, ο προσωπικός βοηθός είναι θεσμός, ισοδυναμεί με την ίδια τη ζωή. Ένας άνθρωπος που έχει αναπηρία, όταν μπορέσει και υπάρχει, είναι η χρήση να γίνει ανάγκη του προσωπικού βοηθού, είναι για εκείνον πραγματικά το μονοπάτι ο δρόμος που θα μπορέσει να τον εντάξει στο κοινωνικό σύνολο. Ειλικρινά, ο προσωπικός βοηθός, πέρα ότι στην καθημερινότητα του ανθρώπου θα μπορέσει από την απλή καθημερινή ζωή να τον βοηθήσει στο σπίτι του, οτιδήποτε, είναι εκείνος ο κυρίαρχος ρόλος που θα παίξει να ενταχθεί στην εκπαίδευση, στην εργασιακή απασχόληση, στην ψυχαγωγία, και οτιδήποτε δεν μπορεί ένας άνθρωπος ισότιμα πλέον να προσφέρει στην κοινωνία του. Για μένα, ειλικρινά, αυτός ο θεσμός που έρχεται ευτυχώς στη χώρα μας και ξεκινάει και ελπίζω όλα να πάνε καλά, να έχουν μια καλή αρχή, να παραμείνει και μέσα από αυτό εύχομαι όλος ο κόσμος που ανήκει στο αναπηρικό κίνημα να το αγκαλιάσει και θα το αλλάξει η ζωή γιατί είναι κάτι που για μένα προσωπικά και για όλο τον κόσμο φαντάζομαι με αναπηρία είναι το καλύτερο. Συγχαρητήρια στην κυρία Υπουργό, στην κυρία Μιχαλίδου, συγχαρητήρια κύριε Υπουργέ, ειλικρινά και ευχαριστούμε για τη δυνατότητα που δίνεται στους ανθρώπους με αναπηρία να κοιτάξουν μπροστά σε ένα μέλλον με αισιοδοξία και αξιοπρέπεια. Η προσωπική σας βοηθή ήταν η οικογένειά σας και η οικογένειά σας. Και αυτός ο ρόλος είναι αναντικατάστατος. Διότι αυτή η δεσμή αγάπης και αυτή η αφοσίωση που έχετε δείξει στα παιδιά σας, στους συγγενείς σας, οι οποίοι έχουν αναπηρία, είναι πραγματικά ένα απόθεμα αγάπης στο οποίο όλοι υποκλεινόμαστε με σεβασμό. Δεν αρκεί όμως. Γι' αυτό και είμαστε εδώ, να βοηθήσουμε και να υποστηρίξουμε τις οικογένειές σας, ώστε να μπορείτε να έχετε κι εσείς ανεξάρτητη διαβίωση. Διότι μην κοροϊδευόμαστε. Αν φροντίζετε μόνο τον άνθρωπό σας, ούτε ο άνθρωπός σας έχει την ανεξάρτητη διαβίωση που χρειάζεται, ούτε εσείς έχετε τη δικιά σας ανεξαρτησία για να μπορέσετε πέραν
τη υποχρέωσή σα η οποία δεν θα σταματήσει. Θα συνεχίσετε να κάνετε αυτό το οποίο κάνετε. Αυτό δεν έχω καμία αμφιβολία. Να έχετε και τη βοήθεια την οποία χρειάζεται και αξίζει. Η αγάπη είναι αγάπη. Ο κάθε γονέας φροντίζει το παιδί του σε κάθε ηλικία. Αλλά πρέπει να μην είναι σχέση εξάρτησης, πρέπει να είναι σχέση ελευθερίας και επιλογής. Αυτό. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας και από μένα. Καταλαβαίνετε και είναι πολύ σημαντικός ο προσωπικός βοηθός. Εγώ σαν μητέρα έχω την Άννα που είναι τετραπληγική, έχω και τη Μαρία που έχει και αυτή μια μικρή αναπηρία που είναι δίδυμες. Όλη η ζωή μου καταλαβαίνετε είναι φροντίδα για τα παιδιά μου. Έχω δουλέψει. Απλά για το αθλητικό κομμάτι που κάνουμε προπόνηση κάθε μέρα με την Άννα και με τον Γρηγόρη Κατερίνα. Από 6 ώρες, 7. Δηλαδή κάθε μέρα, όλη μέρα. Είναι πολύ σημαντικό για μένα να είναι επειδή είναι η ηλικία μου τώρα, καταλαβαίνετε, λίγο, είμαι λίγο μεγάλη τέλος πάντων και κάθε μέρα φοβάμαι, δηλαδή, παρακαλώ τον Θεό να μην πάθω κάτι και τι θα γίνει με το παιδί μου. Στο αθλητικό κομμάτι δεν θα μπορέσει να κάνει τίποτα, εάν πάθω κάτι εγώ. Και κάθε μέρα, ποιος θα την φροντίζει, την Άννα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό και για το σπίτι δηλαδή, αλλά στην προπόνηση που θα πάει κάθε μέρα. Βοηθάει η Μαρία, επειδή εγώ δεν οδηγάω. Η Μαρία, παρόλο που έχει τη μικρή αναπηρία. Οδηγάς. Οπότε, εμείς σαν γονείς είμαστε, τα παιδιά μας έχουν όνειρα και είμαστε υποχρεωμένοι να τα βοηθήσουμε. Απλά, ο προσωπικός βοηθός θα είναι μια βοήθεια. Μια ανάσα, δηλαδή, και για μας. Εγώ δηλαδή που είμαι κάθε μέρα στο γήπεδο για την προπόνηση, σκεφτείτε το πάμε στο σπίτι, δεν σταματάω, 24 ώρα, δεν λέω ούτε 8 ώρες, ούτε 16 ώρες. Είναι 24 ώρα αυτή η δουλειά που γίνεται. 365 μέρες το χρόνο. Ναι. Οπότε... Ναι, γιατί η αναπηρία δεν έχει ούτε ρεπό, ούτε Σαββατοκύριακο. Αγριό. Ναι. Και θεωρώ και... Έχετε καταφέρει να βάλετε τον εαυτό σας στη θέση των παιδιών. Γιατί πραγματικά αυτό που είπε ο Γρηγόρης είναι πολύ μεγάλη αλήθεια. Δηλαδή. Καμία κυβέρνηση δεν κατάφερε να μπει στη θέση του ατόμου με αναπηρία. Γιατί όντως να είμαστε ειλικρινείς, δηλαδή πρέπει να έχεις το πρόβλημα, να καταλάβεις δηλαδή 100% τι είναι. Και ποιες είναι οι δυσκολίες. Κύριε Πρωθυπουργέ, για να καταλάβετε ακόμα και την νύχτα που θυμόμαστε, οι άνθρωποι που μας βοηθάνε δεν κοιμούνται κανονικά. Γιατί όταν πιαστεί το χέρι ή κάτι, τους ξυπνάμε για να μας γυρίσουν. Οπότε όλοι μας εδώ πέρα και οι τέσσερις. Και όταν περνάει η ηλικία, δεν ξανακοιμάσαι όταν ξυπνάει. Αλήθεια είναι. Υπάρχουν τόσα εμπόδια τα οποία πρέπει να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε, αλλά αυτό το οποίο είπες, σε ευχαριστώ πολύ και νομίζω ότι με ακουμπάει και προσωπικά. Εγώ είχα το προνόμιο να ζήσω από κοντά με έναν άνθρωπο, τη μητέρα μου, η οποία είχε αναπηρία και μια επιδεινούμενη κατάσταση της υγείας της, καθώς περνούσαν τα χρόνια. Και βέβαια η μητέρα μου είχε τη δυνατότητα να έχει υποστήριξη. Αλλά πολλοί συμπολίτες μας δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Και ένα κοινωνικό κράτος το οποίο φροντίζει τους πιο αδύναμους πρέπει να λαμβάνει υπόψη αυτήν την πραγματικότητα. Είναι ακριβό. Ακριβή ενασχόληση, υποστήριξη ενός ανθρώπου με αναπηρία.
και δεν την αντέχουν προφανώς όλοι οι προϋπολογισμοί, όσοι βοήθεια και αν παρέχουμε. Και γι' αυτό και η κάλυψη της υπηρεσίας φροντίδας απευθείας από το κράτος έχει τόσο μεγάλη σημασία. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για μια σειρά από ειδικότητες, τις οποίες θα μπορείτε να συνδιαμορφώσετε κι εσείς ανάλογα με τις ανάγκες σας, ανάλογα με τις προτεραιότητες σας, γιατί κάθε ζωή, όπως είπε Στέλιο, είναι διαφορετική. Κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικές φιλοδοξίες. Άλλος θέλει να ασχοληθεί με τον αθλητισμό, άλλος θέλει να ασχοληθεί με τα κοινά, άλλος θέλει να εξακολουθεί να δουλεύει και να είναι παραγωγικός. Και ακριβώς αυτήν την εξατομικευμένη προσέγγιση εξυπηρετεί και ο τρόπος με τον οποίο έχουμε οργανώσει το πρόγραμμα του προσωπικού βοηθού. Και βέβαια τα εμπόδια είναι πολλά και γι' αυτό και χρειαζόμαστε ένα οριζόντιο σχέδιο. Νομίζω το μεγαλύτερο εμπόδιο, το οποίο ξεπερνάμε όμως, γιατί νομίζω ότι έχουν αλλάξει οι αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας, πολλές φορές είναι στα μυαλά των ανθρώπων. Είναι στα στερεότυπα, στην οτροπία, όπως είπε, στην ιδέα ότι μπορεί κάποιος άνθρωπος με αναπηρία να είναι εξ ορισμού πολίτης δεύτερης κατηγορίας. Αυτό αλλάζει. Και αλλάζει και από τα νέα παιδιά. Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα όταν και βέβαια και η επιστήμη βοηθάει. Αναπηρίες πριν από μια γενιά μπορεί να μην υπάρχουν πια, ειδικά εγγενετής. Θα έχουμε όμως, απ' την άλλη έχουμε άλλα προβλήματα, δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να περιορίσουμε τον αριθμό των τροχαίων που οδηγούν στο βαθμό που θα θέλαμε σε βαριές. Σε αυτό γίνεται μια προσπάθεια. Πάντα όμως θα υπάρχουν άνθρωποι που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν ένα βαρύ ιατρικό πρόβλημα, είτε είναι κινητικό, είτε είναι νοητικό, γιατί και αυτές είναι δύο αρκετά διαφορετικές κατηγορίες που θέλουν διαφορετική προσέγγιση και διαφορετική υποστήριξη. Αλλά για μένα το πιο σημαντικό είναι αυτό. Ας βάλουμε όλοι μας τον εαυτό μας στη θέση σας. Έστω για λίγο. Εγώ θυμάμαι μια φορά που είχα συμμετάσχει και ήταν πολύ δυνατή εμπειρία για μένα που είχα συμμετάσχει σε έναν αγώνα μπάσκετ ομάδας με αμαξίδιο και έκατσα στο αμαξίδιο. Να καταλάβω ότι θα προσπαθήσω να αντιληφθώ λίγο τι είναι αυτό, τι είναι η αναπηρία στην πράξη. Ακριβώς αυτή η ράξη προς τον αθλητισμό. Και έχω τη χαρά να πω ότι ο αθλητισμός είναι ένα εργαλείο γενικότερα του ανθρώπου, αλλά συγκεκριμένα στην περίπτωσή μας και της αναπηρίας, να δείξει ότι οι ανάπηροι είναι άνθρωποι παραγωγικοί και πραγματικά χρειαζόμαστε αυτή την προβολή. Και σας συγχαίρω που δείχνετε την αγάπη σας προς τον αθλητισμό, γιατί αυτή η προβολή του αθλητισμού και το τι μπορεί να κάνουν τα άτομα με αναπηρία μέσω του αθλητισμού είναι κάτι που αλλάζει τα κοινωνικά στερεότυπα. Και δείχνει ότι τελικά είμαστε όλοι άνθρωποι, είμαστε όλοι λύση και είμαστε όλοι ικανοί. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και νομίζω γι' αυτό και η σημασία που έχουν πάρει και οι παραβιβλιακοί στην συλλογική συνείδηση και η προετοιμασία που θα κάνουμε τώρα εν ώψη των επόμενων αγώνων. Τώρα είμαστε πιο κοντά και νομίζω ότι θα έχουμε μεγάλες φιλοδοξίες για το Παρίσι, αλλά δεν είναι το μετάλλιο. Είναι η ιστορία, η προσπάθεια, αυτό το οποίο μερικές φορές ξεφεύγει από τη δικιά μας αντίληψη του τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος. Και αυτό αφορά την άθληση, αφορά, όπως είπαμε, την κοινωνική ζωή, αφορά την πολιτική. Ο καθένας είναι δημιουργικός και πρέπει να είναι δημιουργικός με τον τρόπο του. Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και η δικιά μας φιλοσοφία είναι μια φιλοσοφία απελευθέρωση των ανθρώπων να κυνηγούν τα όνειρά τους και να φτάνουν. Και αν μπορώ, κύριε Πρωθυπουργέ, να πω ότι είναι για μένα και για την ομάδα μου, Κωνσταντίνος ο Μεγαρίτης εδώ, που ήθελε να σας γνωρίσει κιόλας, ο άνθρωπος που έφτιαξε όλο τον προσωπικό βοηθό στην ουσία. Για μας είναι πολύ μεγάλη τιμή που είμαστε και δουλεύουμε για έναν άνθρωπο σαν τον Πρωθυπουργό, γιατί πέραν όλων των άλλων έχει φέρει και την αναπηρία στο κομμάτι της κανονικότητας. Την απενεχοποίηση του να το λέμε αναπηρία. Είναι αναπηρία. Δεν είναι ούτε ειδικές ανάγκες, ούτε ειδικές δεξιότητες. Είναι αναπηρία, δεν είναι ανυμποριά, είναι διαφορετικότητα. Και αυτή υπάρχει σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής. Και το να έχουμε έναν άνθρωπο, τον αρχηγό,
ο οποίος αυτή τη στιγμή την φέρνει στο τραπέζι με όλες τις αλλαγές που χρειάζονται. Κάναμε κάποια πράγματα, έχουμε να κάνουμε ακόμη περισσότερα. Βάλαμε μπροστά τον προσωπικό βοηθό. Είναι πολύ σημαντικό το ότι το συζητήσαμε, το συζητούμε με εσάς. Θα έχει λάθη, θα τα φτιάξουμε τα λάθη. Κληρονομήσαμε πολλά λάθη, θα τα φτιάξουμε κι αυτά. Αλλά το σημαντικό είναι την ίδια στιγμή που έρχονται δήμαρχοι στο γραφείο μου και μου λένε: μην βάλεις την δομή αυτή στο δικό μου το Δήμο, βάλ την αλλού. Έχουμε πάει μέχρι και σε συνέλευση πολυκατοικίες γιατί θέλανε να διώξουμε στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης από εκεί. Mm. Το σημαντικό όμως είναι ότι έχουμε την κορυφή η οποία μας δίνει την κατεύθυνση. Και είναι μια κατεύθυνση η οποία είναι συμπεριληπτικότητας, διαφορετικότητας για αυτό που είναι. Και γιατί εμείς πρέπει να το φτιάξουμε για αυτό που είναι, να βοηθήσουμε τον κόσμο και τις οικογένειές του όσο περισσότερο γίνεται. Θέλω να πω σε συμπλήρωμα κάτι που είπε ο Υπουργός. Το πρώτο είναι αυτό που είπατε, Υπουργέ. Το βίωμα. Το βίωμα, το προσωπικό βίωμα είναι ένα ισχυρό εργαλείο που στο σχεδιασμό αυτών των πολιτικών πρέπει να είναι κομμάτι και πρέπει να είναι συμμετοχή γιατί καλός κακός, όσο και να το ζεις ως μητέρα, όσο να το ζεις ως αδελφός, όσο να το ζεις σαν παιδί, ποτέ κανένας σύζυγος, σύντροφος, κανένας ποτέ δυστυχώς δεν μπορεί να καταλάβει πώς νιώθω εγώ. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι ακόμα και για να το πιω, για να πιω νερό αυτή τη στιγμή, χρειάζομαι βοήθεια. Χρειάζομαι υποστήριξη. Αυτό λοιπόν είναι, αυτό είναι λόγια και χρειάζεται μαζί με την πολιτική βούληση να γίνει πράξη. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι και σωστά το προηγούμενο. Ο Γιώργος Σταμάτης, ο Γενικός Γραμματέας, είχε το πρώτο δύσκολο έργο να μαζέψει και να κάνει, να βγάλει την πρώτη απόφαση ότι το πρώτο μήνυμα ότι χρειάζεται και πρέπει να στήσουμε και να πρέπει να πώς θα γίνει τα πρώτα βήματα που πρέπει να γίνει ο προσωπικός βοηθός και έκανε τη δύσκολη δουλειά να συγκεντρώσει όλες τις ομάδες οι οποίες είχαν διαφορετικές απόψεις, δεν ήξεραν πολύ καλά και να συγκεντρώσει σε ένα τραπέζι να συζητήσουν μαζί, να βγάλουν ένα πόρισμα. Και τρίτον, αυτό που είπατε, το πολυπόθητο και το πολύ σημαντικό εργαλείο που μας έφερε η πανδημία, το Τομέα Ανάκαμψης και Αθλητικότητας, επειδή όμως καταλαβαίνετε, ήταν πέρασε και από το Ευρωκοινοβούλιο, ήμασταν εμείς που το συνδιαμορφώσαμε μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο πρώτος μας στόχος ήταν να μιλήσουμε για να είναι στην κοινωνία, να αλλάξει την κοινωνία, να ενισχύσει την κοινωνία, να μεταξελίξει την κοινωνία, να εκπαιδεύσει την κοινωνία. Για μένα, όπως λέω, το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ένα πολύ κοινωνικό εργαλείο, ένα πολύ κοινωνικό ταμείο, το οποίο ήρθε για να ενισχύσει και να καλύψει τις δυσκολίες που έφερε είτε η πανδημία, είτε η πανδημία μαζί με τις αστοχίες που είχαν διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Άρα λοιπόν είναι για όλους. Και για μέσα σε αυτούς τους όρους βοηθάει, όπως πολύ σωστά είπατε, τους πιο αδύναμους. Πιστεύω ότι η συζήτηση αυτή και οι δικές σας προσωπικές ιστορίες και η προβολή τους έχουν και μία παιδευτική διάσταση. Διότι μας επιτρέπουν να βάζουμε τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε στη σωστή τους διάσταση. Και όλοι έχουμε προβλήματα, περνάμε μια πολύ δύσκολη περίοδο, κάνουμε μεγάλη προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε εξωγενείς κρίσεις που μας έρχονται η μία μετά την άλλη, αλλά ας σκεφτούμε λίγο αυτό το οποίο είπες, Στέλιο, ότι άλλοι συμπολίτες μας με προβλήματα τα οποία φαντάζουν εκ πρώτης όψης ανυπέρβλητα, ικανά να οδηγήσουν σε όχι σωματική, αλλά σε πνευματική παράλυση. Κι όμως είστε εδώ, τα ξεπερνάτε με το χαμόγελο, με αισιοδοξία, δεν το βάζετε κάτω και δείχνετε μία ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα. Ο χαρακτήρας του Ταμείου Ανάκαμψης είναι να μην καλύπτει επαναλαμβανόμενες δαπάνες. Ναι, έχει επενδυτικό. Έχει η επενδυτικό. Κοινωνική πολιτική έχει λειτουργικό κόστος, δεν είναι μόνο τα κτίρια. Έτσι. Οπότε έγινε πάρα πολύ δουλειά για να καταφέρουμε να εντάξουμε κοινωνικές υπηρεσίες και δαπάνες
στο κοινωνικό κομμάτι του Ταμείου Ανάκαμψης. Το δεύτερο, που εδώ ξαναευχαριστώ πολύ τον Κωνσταντίνο, είναι ότι προσωπικός βοηθός είναι κάτι στο οποίο όλες οι κυβερνήσεις συμφωνούσαν, όλοι το θέλαμε. Όλοι έως και μπορούσαμε να δούμε τι είναι ο προσωπικός βοηθός, να περιγράψουμε όλοι με σχετική αρμονία τι είναι ο προσωπικός βοηθός. Η μετάφραση όμως αυτού στο ρυθμιστικό και στο πραγματοποιήσιμο ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη άσκηση. Εγώ δηλαδή δεν θεωρώ ότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν το έκαναν επειδή δεν υπήρχαν μόνο τα χρήματα. Περάσαμε και περίοδους που η χώρα μας είχε χρήματα αρκετά. Ήταν επειδή ήταν ένα project πολύ δύσκολο να το βάλεις στο χαρτί και να το μεταφράσεις από την εικόνα που όλοι συζητούν σε μια επιτροπή, σε μια εικόνα που καλώς ή κακώς έχει μια περίμετρο και δυστυχώς κάποιοι θα βρεθούν εκτός της περιμέτρου αυτής. Οπότε για να φτιάξουμε την πιο δίκαιη και σωστή δυνατή περίμετρο χρειάστηκε πολλή δουλειά, πολύ όραμα και πίεση κεντρικό και συνεχίζουμε. Ναι, υπάρχει όμως και ένα ζήτημα, αυτό που είπες, ουσίας και νιαξίματος. Διότι στα λόγια είμαστε όλοι όλοι καλοί. Στο αποτέλεσμα κρινόμαστε. Και εμείς δεν είμαστε ακόμα εκεί, δεν έχουμε πιάσει ακόμα δουλειά ή προσωπική βοήθεια. Αλλά το πρόγραμμα είναι έτοιμο, τα λεφτά υπάρχουν, θα γίνει. Η πλατφόρμα άνοιξε και θα το φτιάξουμε. Και, και όπου έχουμε δυσκολίες θα το βελτιώσουμε. Εντάξει, εμείς έχουμε μια δυνατότητα, η φύση της δουλειάς μας είναι τέτοια. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το νόημα της πολιτικής για μένα, για οποιονδήποτε κινητοποιείται, για την υφυπουργό, για το γενικό, που έχουμε δείξει νομίζω μεγάλη ευαισθησία. Μπορούμε, έχουμε τη δύναμη να κάνουμε τις ζωές των ανθρώπων καλύτερες. Γιατί μας εμπιστευτήκατε και μας δώσατε αυτή τη δύναμη. Ας την αξιοποιήσουμε. Για το καλό. Σε πολλές εκφάνσεις. Εδώ είναι μία μόνο έκφανση που έχει μία ιδιαίτερη ευαισθησία. Ή τουλάχιστον, όχι μόνο για μας πιστεύω, για όποιον έχει στοιχειώδη κοινωνικά τα αναπλαστικά. Πότε έχει επόμενη, προπόνηση, λοιπόν? Αύριο. Σήμερα γιατί έπρεπε να είμαστε εδώ. Έχουμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Πότε? 31 Μαΐου ξεκινάει με 5 Ιουνίου. Πού το κάνουμε? Στο Περιστέρι. Στο Περιστέρι, ωραία. Σας ευχαριστούμε και επίσημα. Ωραία, δεν πρέπει να... Επόμενες διεθνείς. Έχουμε σχεδόν κάθε μήνα διεθνή διοργάνωση και τελειώνουμε με το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα τον Δεκέμβριο του 2022. Το Δεκέμβριο. Οπότε αυτή θα είναι η τελευταία μεγάλη εκδήλωση πριν τον Ολυμπιακό. Ρίο ντε Ζανέιρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Καλή δύναμη. Γεια σας.